Είχα παραπάνω κιλά, ήμουν πάρα πολύ απεριποίητο. Δηλαδή, σκέψω ότι οι γονείς μου δεν μ' άφηναν να βγάζω τα φρύδια μου, τίποτα. Τα άλλα κοριτσάκια είχαν αρχίσει ήδη στο λύκειο να απεριποιούνται. Είχα μια πολύ μεγάλη γαμψή μύτη. Και θυμάμαι και στην εφηβεία είχα γριέψει πάρα πολύ. Είχα πάρα πολλά σπηριά. Ήταν μια εικόνα η οποία δεν ήταν καμία σχέση με τη σημερινή. Αλλά να σου πω την αλήθεια, δεν με πολύ ένοιαζε. Τι μπούλινγκ έτρωγε. Δεν σε καλούσαν στα πάρτι, γιατί και αυτό μπούλινγκ είναι. Όχι, δεν είναι, ρε παιδί μου, δεν ήμουν ένα κορίτσι που θα με φλέρταν, που θα είχα. Κατάλαβε. Λίγο... Δεν είχε αυτοπεποίθηση. Ναι, δεν είχα αυτοπεποίθηση καθόλου. Πέρασα μια πολύ δύσκολη εφηβεία και πολλά κορίτσια την περνάνε. Όχι μόνο εξωτερικά, βγαίνει και στα αρμονικά σου. Είναι στον εαυτό σου. Δούλεψα πάρα πολύ με τον εαυτό μου. Και όταν είχα και αυτό που λέω πολλές φορές και στα κορίτσια που μιλάμε, είναι ότι κάθε πράγμα πρέπει να γίνεται στον καιρό του. Δηλαδή, εγώ στεναχωριέμαι όταν βλέπω κορίτσια 13 και 14 να βιάζονται να μεγαλώσουν. Που τα βλέπω έξω στα μπαρ τώρα. Δεν είναι ανάγκη ντυμένοι μεγάλες, βαμμένες έντονα. Πες τα, Κατερίνα. Από τα κάνεις αυτά, όπως και τη σεξουαλική ζωή, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι ανάγκη να είναι ολοκληρώσιμη.